ούτε μία κεραία μπρος, ούτε μία κεραία πίσω. Επομένως, πάμε σε διερευνητικές, αλλά στις διερευνητικές δεν παραχωρούμε τίποτε από αυτό που μας ανήκει. Να πούμε στον Ταΐπ Περντοάν αυτό που του τόνισε και μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο: διερευνητικές για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, μου είχε πει, εσύ ξέρεις, μου λέει, διεθνές δίκαιο, εγώ ξέρω πολιτικό δίκαιο. Πολιτικό δίκαιο, δεν ξέρω αν κατάλαβε καλά τι έλεγε. Για τον όρο αυτό, πολιτικού δικαίου, περί πολιτικού δικαίου, το χρησιμοποιούν μόνο δικτάτορες, ξέρετε. Την ανάγκη θωράκισης του εθνικού μας κύρους μέσα από την υπεράσπιση των εθνικών μας θεμάτων πάνω στη στερεή βάση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, τόνισε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος ήταν αποκαλυπτικός στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με αναφορές ακόμα και συντρέχουσα επικαιρότητα. Η αλαζονία στον πολιτικό είναι το τελευταίο στάδιο πριν από την πτώση του. Το βλέπουμε και με αυτά που γίνονται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε και το πώς πορεύεται ο Ταγίπ Ερντοάν και αν συνεχίσει έτσι, ποιο θα είναι και κοινού το πολιτικό τέλος. Η αλαζονία, σας είπα, η ύβριση αυτού του είδους σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο δεν πρόκειται να επικρατήσει. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον, πιστεύοντας ότι πρέπει να κάνουμε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Η Ελλάδα οφείλει να καθιστά σαφές ότι δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει ούτε κατελάχιστο από τις θέσεις που της αναλογούν κατά την πλήρη εφαρμογή της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας, υπογράμμισε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στο ρόλο της Ευρώπης προς αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι μας ανήκει κατά το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, μπορούμε και πρέπει να το διεκδικήσουμε και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Όχι μόνο γιατί η Κύπρος είναι μέρος του ελληνισμού, αλλά γιατί πάνω στη λύση του Κυπριακού δοκιμάζεται η αντοχή, αν θέλετε, και η αξιοπιστία της διεθνούς νομιμότητας και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Η ΑΟΣ της Ευρώπης. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το αντιλαμβάνεται, έτσι. Εμείς οι ίδιοι πρέπει, ας το πω έτσι, να ξυπνήσουμε την Ευρώπη ώρες-ώρες, για να μπορέσει και εκείνη να καταλάβει ποιες είναι οι συνευθύνες απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο. Μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε ώστε να ενοποιηθεί η Ευρώπη και εκείνη τον πλανητικό της ρόλο αυτό να τον φέρει σε πέρας. Θυμηθείτε ότι εμείς πήραμε την πρωτοβουλία ως Ελλάδα τότε και επιβάλαμε και το αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Δεκεμβρίου του 2019 ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν παράγει γέρομα αποτελέσματα. Παράλληλα, ο Προκόπης Παυλόπουλος αναφέρθηκε στα λάθη, στις διχόνοιες και στους λαϊκισμούς και στα όσα μας δίδαξε το παρελθόν, καθώς μπροστά στις ευθύνες του μέλλοντος οφείλουμε, όπως είπε, να υιοθετήσουμε όρους ύπνοιας και ενότητας. Αν δεν την έχουμε αυτή την ενότητα, θα το ξαναπληρώσουμε. Και δεν έχουμε εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, κανένα δικαίωμα εν ώψη αυτού του παρελθόντος. Κανένα δικαίωμα πραγματικά. Να αφήσουμε έστω και μια χαραμάδα να επαναληφθούν τέτοια λάθη. Γιατί αυτά τα λάθη είναι πολύ επώδυνα σήμερα. Ο Προκόπης Παυλόπουλος ήταν αποκαλυπτικός και σε σχέση με τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Και εγώ το μερίδιο ευθύνης, γιατί θεωρώ ότι σε αυτό το έλλειμμα έχω συμβάλει δυστυχώς κι εγώ. Αλλά σε αυτή την ώρα του απολογισμού είναι καιρός ακριβώς να αφήσουμε πίσω αυτά που κάναμε λάθος, να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος που θα ήταν να κάνουμε είναι να μην αναγνωρίζουμε αυτά τα λάθη μας και να νομίζουμε ότι όλα πήγαν καλά ή όλα πρόκειται να πάνε καλά από μόνα τους. Ναι, πρέπει την αριστεία να την κάνουμε πράξη. Ο φθόνος του καλύτερου κινδυνεύει να γίνει εθνικό σπόρο. Ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αόρατο εχθρό των κορονοϊών, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα ζωής. Να περάσουμε αυτή την πανδημία χωρίς τραύματα. Με τους περιορισμούς που έχουμε σήμερα, ναι και που είναι αναγκαίοι. Αλλά όταν θα περάσουν όλα αυτά, να θυμηθούμε ότι πρέπει τις ελευθερίες ξανά να τις ξαναδιεκδικήσουμε. Στο πλαίσιο της εκπομπής Αντιθέσεις, η οποία άνοιξε το θεματικό κύκλο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ο Προκόπης Παυλόπουλος ξεδίπλωσε μοναδικά την έννοια του έθνους και τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη διαμόρφωση των εξελίξεων αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ένα έθνος ήταν εκείνο που έκανε την Επανάσταση. Το έθνος υπήρχε ζωντανό ακόμα και τα 400 χρόνια της Οθωμανικής σκλαβιάς. Άρα λοιπόν τον απολογισμό των 200 χρόνων πρέπει να το κάνουμε ως Έλληνες που κουβαλάμε αυτή τη βαριά κληρονομιά. Όχι για να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όχι για να παραμείνουμε αχθοφόροι ενός μεγάλου παρελθόντος. Αλλά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να γράψουμε τη δική μας σελίδα για το μέλλον.